οι αγώνες της δεκαετίας του 70 για τη γυναική απελευθέρωση ανταλλάχθηκαν σήμερα με μια υπόνοιμη τσάντα και δύο γόβες. Είδα τις προάλλες το Sex and the City και η πιο δραματική σκηνή της ταινίας είναι εκεί πέρα όπου η κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι δέχεται από την αφεντική της ως δώρο μια τσάντα Louis Vuitton. Και πραγματικά σπαράζει η καρδιά του θεατή. Δηλαδή είναι σαν να συναντάει το χαμένο της παιδί, κρατώντας μια απλή τσάντα μιας επώνυμης μάρκας. Και όλη η ταινία είναι γεμάτη από μάρκες εντωμεταξύ. Δηλαδή φτάσαμε στο να είσαι αυτό που αγοράζεις και να είσαι αυτό που επιδεικνύεις. Αυτό λίγο πολύ πριν παραδοσιακά το έκανε ο άντρας. Και μέσα στα πράγματα που αγόραζε ήταν και η γυναίκα. Αγόραζε μια όμορφη γυναίκα. Παλιότερα μπορούσε να δείχνει και τα παιδιά. Και τα παιδιά ήταν ένα μέρος της εικόνας του. Όσο πιο πολλά παιδιά είχε, τόσο μεγαλύτερη ήταν η ευμάρειά του. Όλα αυτά τώρα έχουν περάσει και στο επίπεδο της γυναίκας και στην ουσία δεν είσαι εσύ πια, δεν είσαι ο εαυτός σου, αλλά είναι τα προϊόντα τα οποία έχεις τη δυνατότητα ή σου δίνουν ψευδώς τη δυνατότητα να τα αγοράσεις. Αν και τηλεοπτικές σειρές όπως το Sex and the City, ας πούμε, έδειξε αυτό το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν πια άντρες και όλες τις βλακίες, κατά τη γνώμη μου. Συμβαίνουν και στην Αμερική, σε αυτές τις ηλικίες, ας πούμε, 20 με 35 ή οτιδήποτε. Νομίζω στην Ελλάδα είναι πιο έντονο το πράγμα, γιατί και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, βασικά μέσω της pop κουλτούρας, μέσω των διαφημίσεων, π.χ., προβάλλεται αυτό το. Ο άντρας προσπαθεί απλά να αντεπιτεθεί με μια έτσι εικόνα ενός πιο μάτσο ή να ξαναφέρει του Ελληνάρα, ας πούμε, την εικόνα. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Και δυστυχώς, ας πούμε, έχω δει δύο διαφημίσεις που με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Αρκετές διαφημίσεις που δείχνουν τη γυναίκα η οποία είναι χαζή, που πλένει το αυτοκίνητο του φίλου της, ο οποίος τον έχει αφήσει να πλένει το αυτοκίνητό του και δεν έχει ανοίξει τα παράθυρα, ας πούμε, π.χ. Αυτό το να προβάλλεται μια τέτοια εικόνα της γυναίκας μέσα σε μια διαφήμιση για μένα είναι χυδαίο, ας πούμε. Ή ένα γνωστό αναψυκτικό που λέει ότι είναι OK ο άντρας να μην παντρεύεται και να κάνει παιδιά μέχρι 40. Γιατί είμαι μάγκας. Η γυναίκα απελευθερώθηκε, αλλά είναι σκλάβα των προτύπων. Ο άντρας ακολουθεί. Επίσης τα πρότυπα αλλάζουν γρήγορα και είναι κατασκευασμένα. Πολλές φορές η μόνη σχέση που έχουν με την ανθρώπινη φύση είναι πως την ιδέα την είχε κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος. Τίποτα άλλο. Σε ένα σούπερ μάρκετ ανθρώπων, οι άνθρωποι μπαίνουν στο ράφι και τα συναισθήματα μπορούν να γίνουν αποθυμένα. Το γεγονός λοιπόν ότι από τη μία χάσαμε τελείως ζωική μας υπόσταση και μεταποιηθήκαμε σε είδη καταναλωτών που τα μετράς τηλεθεάσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, και λένε καταναλωτές 15 με 35 είναι οι καλύτεροι καταναλωτές, τα παιδιά. Αυτή είναι η θέση που πρέπει να πιάσουν. Αυτό που μας συνέβη, να μετατραπούμε από απόγονοι λιονταριών και σαυρών σε άτομα τα οποία είναι θαμώνες σούπερ μάρκετ, με την ευρεία έννοια του όρου, είναι νομίζω η πηγή του προβλήματος στην επικοινωνία μας και της μοναξιάς μας. Το γεγονός δηλαδή ότι μια γυναίκα πια δεν έχει χρόνο για να θέλει να παίξει το παιχνίδι της γοητείας ενός άντρα, με όποιους όρους θέλει αυτή, αλλά πρέπει να καταναλώσει το χρόνο αυτό για να γίνει πιο ισχυρή οικονομικά ή στη δουλειά της, να γίνει πιο ισχυρή με όρους εξουσίας, ώστε να έχει όποιον άντρα θέλει. Ή φαίνεται σαν να είναι μια αλλαγή ρόλων. Δεν είναι ακριβώς μια αλλαγή ρόλων. Είναι μια βαθμία, νομίζω, και πολύ αργή αλωτρίωση μιας ολόκληρης ανθρωπότητας. Τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος της γυναίκας. Όσο τους προσφέρεις φίλους, τις καταλαβαίνεις. Όταν δεν μπορείς να προσφέρεις φίλους, δεν τις καταλαβαίνεις. Λένε ότι θέλουν άντρα διαμάντι, αλλά θέλουν διαμάντια. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες ζητάνε τόσα πολλά πράγματα από έναν άντρα, τόσα χαρακτηριστικά, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι τελείως αντικρουόμενα μεταξύ τους και είναι γενετικά δυνατόν να βρεθεί αυτός ο άντρας που είναι τρυφερός τότε, σκληρός τότε, έξυπνος τότε, αστείος τότε, σοβαρός τότε. Είναι απλά αδύνατον. Και επίσης, για να θέλεις τα πάντα από κάποιον άντρα, πρέπει να έχεις και εσύ τα πάντα. Και εντάξει, αν έχεις τα πάντα, ωραία, μπορείς να ζητάς τα πάντα, αλλά πιθανότητες είναι ότι δεν έχεις και εσύ τα πάντα. Δεν είσαι απλά η τέλεια γυναίκα για να ζητάς τον τέλειο άντρα. Και ο τέλειος αυτός άντρας είναι στην ουσία για μένα ένας τρελός. Γιατί έχει πάρα πολύ περίεργα χαρακτηριστικά.
Η στάση των ανδρών είναι ότι έχουν σοκαριστεί από αυτά που βλέπουν γύρω τους. Έχουν μεγαλώσει τελείως διαφορετικό πρότυπο γυναίκας. Βλέπουν μια άλλη γυναίκα δίπλα τους, και όχι μία, αλλά πολλές και διαφορετικές, οι οποίες είναι πολύ πιο γρήγορες από αυτό που έχουν συνηθίσει, πολύ πιο έτοιμες από αυτό που έχουν συνηθίσει και πολύ πιο μάχημες. Και σύν τις άλλες που πολλές φορές βάζουν την καριέρα, όπως και οι ίδιοι άνδρες, πριν από την οικογένειά τους. Άρα αυτό τους σοκάρει, γιατί δεν είναι η μαμά τους. Δεν έχει καν σχέση με τη μαμά τους, δεν έχει καν σχέση με την αδερφή τους. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σε σοκάρει και δεν έχεις πώς να αντιδράσεις. Αυτό έχει αποτέλεσμα να είναι παθητική και απλά να περιμένουν να αλλάξει κάτι. Τα πράγματα δεν αλλάζουν μόνα τους, δυστυχώς. Στην ουσία, δηλαδή, οι γυναίκες είναι που έχουν αλλάξει και όχι οι άντρες. Ναι, νομίζω ναι, οι γυναίκες έχουν αλλάξει. Οι άντρες είναι περίπου οι ίδιοι. Οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν αλλάξει και έχουν κάνει πολύ, πολύ, πολλά και γρήγορα βήματα μπροστά. Ακόμα και ο έρωτας μοιάζει με προβολή και σύγκριση εικόνων. Ερωτευόμαστε τελικώς κάποιον άνθρωπο ή μια εικόνα που μας έχουν συνηθίσει να μας λέει ότι ο συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου είναι ερωτεύσιμος. Οι ταινίες και η τηλεόραση είναι γεμάτα από ήρωες συγκεκριμένου τύπου. Σούπερ γυναίκες, βιονικοί άντρες. Στην πραγματικότητα τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Δημιουργείται όμως ένα πρότυπο στη συνέχεια που εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν να αντιγράψουν. Φαύλος κύκλος. Ο καταναλωτισμός αρχικά άλλαζε τη συμπεριφορά των ανθρώπων και μετά τους ανθρώπους. Το πρώτο πεδίο της αντιπαράθεσης είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα η γυναίκα πλέον δεν έχει κίνητρα λόγω της ανατροφής της να διατηρήσει και να κυνηγήσει κάποια πράγματα που ήταν αναγκαία στο παρελθόν. Έτσι, θέλοντας η μη, θα δώσει λιγότερη σημασία στα παιδιά. Μεγαλωμένη σε μια κοινωνία η οποία της δίνει μεγάλες ανασφάλειες για την εμφάνισή της, για το παρουσιαστικό της κλπ. Άθελά της αρχίζει και κυνηγά αυτά τα πράγματα τα οποία είναι δεκτά από την κοινωνία. Δηλαδή, για μια τέτοια γυναίκα είναι πιο σημαντικό η προσωπική της αποδοχή από την κοινωνία παρά η ανατροφή των παιδιών ισορροπημένων. Σήμερα πλέον η ανθρωπότητα δεν αντιλαμβάνεται τι σημασία έχει η ανατροπημένων παιδιών. Γι' αυτό και ο ρόλος της γυναίκας νοικοκυράς, αυτής η γυναίκας που κάθεται στο σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά της, έχει πλέον μια χρειά υποτιμητική, και όχι μόνο χρειά, πλέον είναι υποτιμητικό. Πρέπει να είναι όμορφη, είναι ότι βάζει ένα συγκεκριμένο κουστούμι. Καλός ή κακός στις μέρες μας έχει ποινικοποιηθεί η ασχήμια. Δεν πρέπει να υπάρχει κανείς άσχημος. Άρα συγκεκριμένα τρέχει, αναγκάζεται να είναι όμορφη, να είναι ερωτεύσιμη, να είναι γλυκιά, να έχει ωραίο χαμόγελο, να κάνει λιπαναρρόφηση, να κάνει μπότοξ, όλα αυτά μαζί. Αυτό δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα το τι θέλουν οι άντρες ή αν οι ίδιες οι γυναίκες θέλουν να είναι έτσι, να μπουν στο συγκεκριμένο κουστούμι. Απ' την άλλη, το ότι κάνουν shopping therapy, ότι πηγαίνουν στα καταστήματα, είναι μια διέξοδος, δηλαδή είναι η αφορμή το να περάσω εγώ καλά. Δεν δίνω λογαριασμό σε αυτό το ρόλο μου. Δίνω λογαριασμό στο ρόλο μου ως μητέρα, στο ρόλο μου ως εργαζόμενη, στο ρόλο μου ως σύζυγος, αλλά όχι εκεί. Αυτό είναι κάτι που το κάνω εγώ για να περάσω καλά. Δεν είναι απαραίτητα κάτι που πρέπει να είναι εξηγήσιμο όνει και καλά. Μπορώ να δω και ποδόσφαιρο επίσης και να περάσω πάρα πολύ καλά. Αλλά το να ξοδεύω αλόγιστα τα χρήματά μου, χωρίς να σκέφτομαι γιατί το κάνω εκείνη τη στιγμή, απλά με κάνει να περνάω καλά. Τη στιγμή όμως. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί σήμερα γυαλίζουμε μια εικόνα, τη χρωματίζουμε εντονότατα, όλη η γοητεία, ο θαυμασμός είναι πάνω στην εικόνα, αλλά πολλές φορές ο άνδρας ξέχασε ότι αυτό που η γυναίκα πραγματικά ερωτεύεται είναι το περιεχόμενο. Και κυρίως είναι ο εγκέφαλος. Γιατί μου πείτε σε επίπεδο εγκεφαλικών συμπεριφορών, θα σας πω ότι και εκεί έχουμε μεγάλες διαφορές, αφού ο άνδρας είναι πολύ πιο σημαντικός στο να μπορεί να προβάλλει το ισχυρό του εγώ, την προσωπικότητά του, την κοινωνική του καταξίωση, την οικονομική του διαχείριση απέναντι σε μια γυναίκα που βαθιά μέσα της ξέρετε τι θέλει. Την ασφάλεια, την πίστη, όχι την πίστη την σεξουαλική, την πίστη την ψυχική, και την συναισθηματική διαχείριση φροντίδας που παράγεται μέσα από ένα παιδί. Η ζωή των δύο φίλων είναι γεμάτη από αόριστα και πολλές φορές άχρηστα θέλω. Δεν είναι ανάγκες πραγματικές. Πολλές φορές είναι μια δικαιολογία στον εαυτό μας και την αποτυχία μας να μείνουμε και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Αυτό το θέλω όμως
όπως σωστά παρατηρήθηκε, δεν είναι πραγματικό το θέατρο των ανθρώπων. Αυτό το θέατρο είναι το θέατρο που είναι πλασαρισμένο από την κοινωνία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι. Αυτό το θέατρο δεν αντιστοιχεί στη φυσιολογική ανάγκη η οποία καλείται να επιλέξει ένα καταλληλότερο σύντροφο. Φυσιολογικό είναι, ας πούμε, μια γυναίκα να θέλει έναν άντρα ο οποίος είναι ικανός να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειάς της. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ναι, όμως, η αλλαγή των συναισθηματικών αξιών ώστε τη γυναίκα να θέλει κάποια πράγματα που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, δεν αντιστοιχούν στην πραγματική ικανότητα της επιβίωσης. Όπως και έναν άντρα, έτσι. Σε εσχάτη περίπτωση, ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών προτιμάει υποσυνείδητα να αναπτύξει μια ψύχωση και να ζήσει μια εικονική πραγματικότητα, διότι η ψύχωση είναι μια εικονική πραγματικότητα στην ουσία, παρά να ανταπεξέλθει στα προβλήματα και προβληματισμούς που τον περιβάλλουν. Αφού σήμερα η Ελληνίδα έχει επιλέξει τον δρόμο της καριέρας, της προσωπικής επιτυχίας, της εύκολης ζωής και της εφήμερης, χωρίς ουσιαστικά να επενδύει, όπως στο παρελθόν, σε έναν πόλο ζωής που είναι ο γάμος και το παιδί. Γι' αυτό και στα 40 της χρόνια πολλές φορές είναι δυστυχισμένη, καταθλιπτική, υπερβολικά ιστερική, αντιδραστική και βιαστική και κάνει πολλά λάθη από κινήσεις σπασμωδικές, σαν να θέλει να κερδίσει τον χρόνο που έχασε σε μια εποχή πια που δεν προλαβαίνει να μαζέψει αυτά που δεν έκανε τότε ή τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν. Για να δούμε λοιπόν τη γυναίκα σήμερα, σαφώς διαφορετική από το χθες, δεν μαγειρεύει, δεν είναι στο σπίτι της, δεν γεννάει παιδιά, δεν παντρεύεται, ψάχνει να εραστεί που τον θέλει όμως ιδανικό στη ζωή της, είναι πολύ αυστηρή και κριτική στον άντρα, είναι σημαντικά απορριπτική στις επιλογές της και κυρίως έχει μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στην υπερβολικότητα του ρόλου της και στην ναρκισιστική εγωπάθεια, στοιχείο που αντανακλά και στο αρσενικό και στον άντρα νεοέλληνα. Όποιος πια είναι ευγενικός σήμερα με τις γυναίκες είναι γραφικός, αλλά να θυμόσαστε ότι για τις γυναίκες δεν είναι γραφικός, είναι ένας άντρας που ψάχνει να βρει όλη τη διάρκεια της ζωής της. Ένας άντρας δηλαδή που ακόμη ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου. Ένας άντρας που τραβάει την καρέκλα της γυναίκας του. Ένας άντρας που της παίρνει το παλτό. Ένας άντρας ο οποίος πιθανόν να έχει την περιουσία του στο όνομα της γυναίκας του. Είναι ένας άντρας που δεν φοβάται. Ο φόβος είναι το πιο αντιδημιουργικό συνέστημα. Θα προσπαθούν και οι γυναίκες να εντυπωσιάσουν, δηλαδή η γυναίκα, ξέρεις, προσπαθεί πάντα να είναι όσο πιο όμορφη γίνεται. Ναι. Δεν είναι απαραίτητα τόσο κακό αυτό, φτάνει να μην αγγίζει κάποια άκρα, τέλος πάντων. Νομίζω ότι έκανε μεγάλη ζημιά η δεκαετία του 60 με αυτόν τον χαζοφεμινισμό, ας πούμε, ότι στο όνομα μιας ισότητας, αρκεί να κάνουμε μερικές πρακτικές επιθετικές κινήσεις και είναι όλα οκ. Δηλαδή βλέπεις τη γυναίκα. Και θέλω να το σχολιάσω αυτό. Βλέπεις τη γυναίκα που τη δεκαετία του 60 έβγαζε το σουτιέν σε ένδειξη απελευθέρωσης. Η ίδια γυναίκα σήμερα ψάχνει το κατάλληλο σουτιέν Wonderbra, η ίδια γυναίκα, για να φαίνεται το σύνδεσμο πιο πάνω. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο, μάλλον ακόμη πιο χειρότερο από αυτό που λες, είναι ότι έκαψε το σουτιέν της για την ελευθερία και τώρα η ελευθερία της να ανεβαίνει πάνω σε ένα τραπέζι και αυτό. Να μου χωράει μήνυμα μέχρι εδώ για να φαίνεται η κοιλότητα. Δηλαδή δεν συμφωνώ με αυτό. Yeah. Και αγαπάω πολύ τις γυναίκες και αισθάνομαι πολύ αμήχανα όταν το βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή το παίρνω σε ένα μαγαζί και βλέπω όλο αυτό το. Και αυτό κατασκευασμένο είναι επίσης. Δηλαδή είναι μια μόδα που πρέπει να γίνει. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Ξέρεις όμως εμένα τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί ότι πάντα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας η γυναίκα έχει έναν ρόλο ο οποίος δεν ήταν μόνο το πώς δίνομαι, αν βγαίνω έξω και τι κάνω. Ήταν και ο ρόλος ο οποίος είχε πολύ φροντίδα. Μεγάλη ευθύνη, μεγαλύτερη από τον άντρα. Στο στήθος της γυναίκας μεγάλουν ένα παιδί. Σήμερα το στήθος πολλές φορές το αντιλαμβάνονται σαν ένα περιτύλιγμα κυταρικό για τη σιλικόνη. Αυτό με ενοχλεί. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω, καταρχήν δεν μπορούμε να κατηγορούμε. Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ότι οι άνθρωποι βγάζουν τα μάτια άλλων ανθρώπων και ύστερα τους κατηγορούν ότι είναι τυφλοί. Στο παιχνίδι που κάναμε όλες τις γυναίκες να θέλουν να βάλουν μία σιλικόνη, δεν μπαίνουν μόνο οι γυναίκες. Είναι εμείς. Όλη η κοινωνία υπεύθυνη γι' αυτό. Δεν το κάναμε εμείς. Υπάρχει μια βιομηχανία ολόκληρη. Ναι, αλλά η βιομηχανία αυτή είναι και άντρες συμμετέχουν σε αυτή τη βιομηχανία. Οι οποίοι ξυρίζονται τώρα, έτσι. Ναι, μια ολόκληρη κοινωνία λοιπόν οδήγησε στις γυναίκες να βάζουν τη σιλικόνη, που τέλος πάντων και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αν το ανοίξουμε, πού αρχίζει και πού τελειώνει το οποιοδήποτε όριο του καλοπισμού.
Δηλαδή, γιατί είμαστε OK με τις ψεύτικες βλεβαρίδες, ναι. Γιατί είμαστε OK με τα extensions, έτσι. Γιατί είμαστε OK με το make-up, σωστό. Με μια εικόνα που τέλος πάντων είναι ολοκληρωτικά ψεύτικη, και δεν είμαστε OK με τη σιλικόνη. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πού αρχίζει, σωστό, και πού, ναι, τελειώνει αυτό. Θα σταματήσουμε. Ναι, αλλά δεν νομίζω, ρε παιδί μου, νομίζω ότι η γυναίκα δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ένστικτα θα λειτουργήσουν πάντα. Θα γίνει μητέρα, δεν θα την νοιάζει η σιλικόνη. Θα την νοιάζει και η σιλικόνη, και καλά θα κάνει να την νοιάζει. Γιατί το ότι κάποιο παντρεύεται ή ότι γίνεται μητέρα δεν πρέπει να σταματάει να είναι γυναίκα, ούτε για τον εαυτό τη, ούτε ο άντρα να τη σταματήσει. Να τη βλέπεις σαν γυναίκα. Σύμφωνα με μία άποψη, δεν υπάρχουν σήμερα άντρες γιατί τους έχουν ευνοχήσει οι γυναίκες. Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, δεν υπάρχουν γυναίκες τελικά γιατί οι γυναίκες ασχολούνται μόνο με το πώς θα ντυθούν και θα εντυπωσιάσουν απλώς τις φίλες τους. Είναι μερικές από τις πρόχειρες και πολλές φορές γελίες απόψεις που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν το έλλειμμα επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα, οι όροι που μας αλλάζουν είναι καθαρά κοινωνικοί. Για παράδειγμα, οι δρόμοι είναι γεμάτοι από διαφημίσεις ρούχων, χυμών, τροφίμων που πολλές φορές κάνουν παιδιά, νέοι άνθρωποι, με σεξουαλικά πάντα υπονοούμενα. Είναι δύσκολο στις διαφημίσεις αυτές να ξεχωρίσεις ποιο είναι το αγόρι και ποιο είναι το κορίτσι. Σήμερα το πρότυπο, για παράδειγμα, του άντρα είναι αυτό που δεν έχει τρίχες, τις έχει ξυρίσει και πολλές φορές περιποιεί τον εαυτό του, όπως ακριβώς οι γυναίκες. Εγώ θα έλεγα για ένα φαινόμενο ουδετεροποίησης των φύλων. Όπως υπάρχουν στο σώμα μας ορμόνες οι οποίες εκρίνονται, ανδρικές και θηλυκές εννοούμε, αυτές οι ορμόνες εξαρτώνται από τις δραστηριότητες και από τρόπο ζωής. Έτσι, σύν το χρόνο, όταν οι άντρες ασχολούνται περισσότερο με κάποια παραδοσιακά, με κάποιες παραδοσιακές γυναικείες ενασχολήσεις, έτσι και οι γυναίκες ασχολούνται με κάποιες παραδοσιακές ανδρικές ενασχολήσεις. Αυτό δεν μπορεί να μην δώσει το δικό του αποτύπωμα ακόμα και στη σωματική διάπλαση. Διότι, ας πούμε, αν μια γυναίκα σήμερα θέλει να επιλέξει κάποιο επάγγελμα που έχει έντονη μυϊκή δραστηριότητα, αναπόφευκτα, για να ανταπεξέλθει σε αυτά, αρχίζουν να εκρίνονται περισσότερες ανδρικές ορμόνες. Ο άντρας, αντίθετα, όταν αναλαμβάνει κάποιος ρόλος που ήταν παραδοσιακά γυναικεί, και αυτός αναπόφευκτα αυξάνει ένα ποσοστό των θηλυκών ορμόνων μέσα του, οπότε και αναπτύσσει και ανάλογα χαρακτηριστικά. Είναι πλέον αποδεκτή η αποτρίχωση των αντρών. Ένα χαρακτηριστικό καθαρά αντρικό και καλοδεχούμενο στο παρελθόν, σήμερα θεωρείται κατακριτέο. Οπότε ο άντρας σήμερα, προσομοιάζοντας τον εαυτό του στη γυναίκα, αρχίζει μια έντονη περιποίηση της εμφάνισής του, όπως σωματική έτσι και του προσώπου. Αυτό δεν μπορεί να μην προκαλέσει μια ανάλογη αύξηση των θηλυκών ορμόνων μέσα του, κατά την άποψή μου. Που θα λέγει κανείς ότι η κοινωνία σήμερα αυτό προβάλλει. Την εικόνα, το image, την προβολή, την υπερβολή, το ωραίο, το νεανικό, δεν τυχαίο το lifestyle, γιατί αυτό πρέπει να το δούμε σε μια άλλη σοβαρή διάσταση, που έχει να κάνει με φάρμακα, με ουσίες, με παρεμβάσεις. Τι λέει απλά? Μην είναι νέος, μην γεράσεις ποτέ. Λες και ο χρόνος επάνω σου δεν θα γράψεις τίποτα. Γιατί θες να είσαι νέος, ωραίος, δυνατός και να ξεχωρίσεις από τους άλλους. Αυτά τα εμπορικά μηνύματα που τα πλασάραμε όλοι μας λίγο πολύ σε μια κοινωνία που διαφοροποιείται από το χθες, φέρνει πράγματι την δυστυχία μιας ναρκισσιστικής σχέσης του ανδρικού μοντέλου με τον εαυτό του, αλλά και μιας ναρκισσιστικής σύγκρισης με τη γυναικεία εικόνα, γιατί η γυναίκα δικαιούται να είναι ωραία. Ήδη έχουμε τις αντίστοιχες σεξουαλικές συμπεριφορές, διότι ακολουθώντας το νόμο ότι τα αντίθετα έλκονται, η ανθρωπότητα εισπράττει πλέον τα αποτελέσματα των επιλογών της. Όταν τα φύλλα ουδετεροποιούνται, η έλξη μεταξύ των φύλων χάνεται. Γι' αυτό και δημιουργείται ένα συναισθηματικό μπέρδεμα, θα έλεγα. Δημιουργούνται περισσότερες τάσεις για ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Η ανθρωπότητα πληρώνει για αυτές τις επιλογές οι οποίες την οδήγησαν στην κατάσταση που βιώνουμε πλέον σήμερα. Υπάρχουν φόβοι πως στο άμεσο μέλλον η έννοια της οικογένειας δεν θα υπάρχει. Ο άντρας θα μένει σε διαφορετικό σπίτι και θα επισκέπτεται τη γυναίκα για να τεκνοποιήσει ή για να δει τα παιδιά.
βιομηχανία του θεάματος συνεχίζει να προβάλλει τους ανθρώπους ως μονομερώς σεξουαλικά όντα. Η γυναίκα είναι το μεγαλύτερο θύμα των σεξιστικών διαφημίσεων. Και παραδόξως, παρά την προσβολή της, δεν διαμαρτύρεται όσο πρέπει. Ναι, το παράδοξο, το οξύμορο είναι ότι ο σεξισμός έρχεται χέρι-χέρι με μια πλήρως ασεξουαλική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν υπήρξε άλλη εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας που να μιλάμε τόσο πολύ για το σεξ, να μιλάμε τόσο ανοιχτά για το σεξ, από πολύ μικρή ηλικία. Και ταυτόχρονα να συμπεριφερόμαστε όλο και λιγότερο με σεξουαλικό τρόπο. Δηλαδή να μην αγγίζουμε τους άλλους, να μην έχουμε πια σωματική επαφή. Το διαδίκτυο να μας βολεύει κιόλας πολλές φορές να κάνουμε οποιαδήποτε φαντασίωσή μας πραγματικότητα χωρίς την πραγματικότητα να κινδυνέψουμε, να αλερωθούμε από την επαφή με τον άλλον. Να παραμείνουμε καθαροί, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Λοιπόν, και βλέπεις αυτό το παράδοξο. Τη στιγμή που υπάρχουν οι μεγαλύτερες δυνατότητες και η μεγαλύτερη σεξουαλική ελευθερία, τα ίδια τα όντα πια που τους αφορά αυτή η σεξουαλική ελευθερία να συμπεριφέρονται εντελώς αντισεξουαλικά, σχεδόν αποθητικά. Να μην τα θέλεις, να μην τα αποθείς αυτά τα όντα. Θα πρέπει πάνω απ' όλα να επικοινωνούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το τι ενδιαφέρει το θηλυκό. Σήμερα οι νεαροί μπαίνουν μέσα σε ένα μπαρ όρθιοι, με ένα ποτήρι στο χέρι, με μία μουσική στη διαπασόν, παπαμπούμπα, παπαμπούμπα, και αυτό αν το κάνουμε σαν άσκηση, να προσπαθήσουμε να φλερτάρουμε ένα θηλυκό, πώς θα το πετύχεις αυτό το πράγμα, αφού δεν υπάρχει μηδέν ρομαντισμός. Δεύτερον, δεν ακούει. Της μιλάς και δεν ακούει. Τρίτον, βλέπει έναν άντρα ο οποίος στέκεται με ένα ποτήρι και κουνιέται επί μονίμου βάσους. Τέταρτον, βλέπει έναν άντρα ο οποίος έχει αρχίσει και καλοπίζεται περισσότερο από μία γυναίκα. Πώς θα τη φλερτάρεις αυτή την κοπέλα? Άρα δεν μπορείς να τη φλερτάρεις. Αυτό που περιμένεις και της περνάς σαν μήνυμα είναι πότε θα σε πάρω να φύγουμε να πάμε να πέσουμε στο κρεβάτι. Να πέσουμε στο κρεβάτι, αλλά τι να κάνουμε, δεν μας είπε στο κρεβάτι, λέει η γυναίκα. Που σημαίνει τι? Ότι έχει πιει 3-4 ποτάκια, έχει πιει και άλλα 3-4 ποτάκια η γυναίκα. Τι φλερτ είναι αυτό? Πότε είναι η τελευταία? Ή θα ακούσεις, μα δεν έχω λεφτά. Μα δεν χρειάζεται λεφτά για να φλερτάρει ένας άντρας. Δηλαδή, ο άντρας πολύ περισσότερο από τη γυναίκα βρίσκεται σε αμφιθυμία πώς να φερθεί και τι να κάνει. Επί παραδείγματι, στη σχέση με το άλλο φίλο, να εκδηλώσει τα συναισθήματά του ή να μην τα εκδηλώσει. Να κρατήσει ένα προσωπείο ενός ανθρώπου ο οποίος είναι συγκροτημένος, κυρίαρχος των συναισθημάτων του. Να δείξει αδυναμία ή να μην δείξει. Να δείξει ευαισθησία απέναντι στη γυναίκα ή να δείξει ότι της αναγνωρίζει την αυτονομία της, την κυριαρχία της. Οι άνδρες βρίσκονται σε μια αμφιβολία γύρω από αυτό και κατεξοχήν εκδηλώνεται αυτού του είδους η σύγχυση, γιατί περί σύγχυσης πρόκειται, στη σχέση με το άλλο φύλο. Γι' αυτό και πολλές γυναίκες αντιλαμβάνονται, νιώθουν πως δεν μπορούν να φλερτάρουν με έναν τρόπο ομαλό, να το πω έτσι. Δυσκολεύονται στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις ερωτικές σχέσεις, γιατί δεν συμβαίνει αυτό που περιμένουν να συμβεί. Η γυναίκα υπήρξε επί αιώνες υπόδουλη του άντρα και προσπάθησε να γίνει χωρίς να έχει πάντα ίδια την ευθύνη, όμοια αντί για ίση. Αντιπάλεψε με σκληρό τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες την σκληρή πραγματικότητα της ανδροκρατούμενης κοινωνίας, με αποτέλεσμα να γίνει και η ίδια σκληρή. Πολλοί υποστηρίζουν πως με τον τρόπο αυτό έχασε μεγάλα κομμάτια της θηλυκής φύσης της. Και η κοινωνία πάρα πολλά πράγματα. Αν ο νέος ρόλος λοιπόν σε ήθελε μεγαλοστέλεχος επιχείρησης, σε ήθελε να κάνεις καριέρα έξω από το σπίτι και να διαπρέψεις αυτό. Και για να διαπρέψεις, το αντίτιμο ήταν η σκληρότητα. Η γυναίκα ήταν πια έτοιμη, ψυχολογικά έτοιμη, να την αποδείξει αυτή τη σκληρότητα. Να αποδείξει ότι μπορεί να είναι πιο σκληρή από τον άντρα.
πιο ανδροπρεπής από τον άντρα. Αφοράει αυτά τα ταγέρ, τα περιβόητα που φοράνε τα μεγαλοστελέχη, που είναι στην ουσία ένα αντρικό κουστούμι για γυναίκα. Αντίστοιχα, όποτε πήρε κυβερνητικές θέσεις υψηλόβαθμες, όποτε έφτασε σε θέσεις πρωθυπουργού ή προέδρου, θυμίζω την Ιντίρα Γκάντι, την Τανσού Τσιλέρ στην Τουρκία, την Γκόλτα Μεγίρ στο Ισραήλ, την Μπεναζίρ Μπούτο, πάντοτε επέδειξε μία σκληρότητα πρωτοφανή. Πρωτοφανή για αυτό που φανταζόμαστε εμείς ότι είναι η γυναικεία ευαισθησία και η γυναικεία καλοσύνη και η γυναικεία, πώς να την πω, η μη βία που υποτίθεται ότι συνυπάρχει με τη θηλυκότητα. Επομένως, αντί να φέρουν θηλυκά στοιχεία στο ρόλο της Πρωθυπουργίας, τα οποία πιστεύω ότι η κοινωνία έχει ανάγκη, μιμήθηκαν τα ανδρικά στοιχεία, ανδροποιήθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Έγιναν σιδηρές κυρίες, όπως λέει χαρακτηριστικά ο τύπος της εποχής, κατά καιρούς έχει γράψει. Δεν έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Έχουμε ανάγκη από μεγαλύτερη επινοητικότητα στο ζήτημα του ρόλου των φίλων. Από μία γυναίκα η οποία επιμένει στη θηλυκότητά της και η οποία κατορθώνει να τη μεταμορφώσει σε κάτι που μπορούν να αποδεχτούν και να αξιοποιήσουν και οι άνδρες και οι γυναίκες και η κοινωνία ολόκληρη. Να ξεχάσει το φίλο κατά κάποιο τρόπο. Το θηλυκό αντιγράφει ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας το αλλοφύλο. Το αρσενικό υποχωρεί σε ένα διαφορετικό ρόλο. Μια ολόκληρη βιομηχανία που θέλει να κερδίσει απλώς παίζει με τους ρόλους αυτούς και τους εκμεταλλεύεται αφού τους δημιουργήσει. Και ένας νέος τύπος ανθρώπου δείχνει να εμφανίζεται την ώρα που είμαστε παραδομένοι στην αποδοχή. Μια γυναίκα η οποία καλείται όλη μέρα να παίξει το ρόλο του άντρα, το ρόλο του σκληρού, του πολεμιστή, του μάχημου άντρα, δεν μπορεί επιστρεφόμενη στο σπίτι διαθαύματος να μεταμορφωθεί σε μια γυναίκα η οποία έχει τα παραδοσιακά γυναικεία χαρακτηριστικά της της συναισθηματικής σκέψης και της ικανότητας της γυναίκας να καταπραίνει κάποιες συγκρούσεις, διότι αυτή η ικανότητα είναι καθαρά γυναικεία. Εμείς οι άντρες λιγότερο την κατέχουμε, σύμφωνα με την παραδοσιακή όμως ανατροφή, έτσι. Αλλά απ' την άλλη πλευρά, όταν ο άντρας υποχωρεί υπό αυτή την πίεση, και είναι πίεση διότι για να υπάρχει μια ισορροπία στο ζευγάρι, όταν ένα μέλος του ζευγαριού αναπτύσσει κάποια χαρακτηριστικά, ο άλλος αναγκαστικά αναπτύσσει τα αντίθετα. Αλλιώς δεν είναι εφικτή η συμβίωσή τους. Επομένως και ο άντρας όταν υποχωρεί στη θηλυκή του πλευρά, με αυτό ενισχύει και επιβραβεύει και αναγκάζει τη γυναίκα να εμένει στη ανδρική της πλευρά. Έχουμε μπέρδεμα τελικώς, Έχουμε μπέρδεμα και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το μπέρδεμα, αλλά όπως είπαμε ήδη η ανθρωπότητα εισπράττει αυτά, δηλαδή διαζύγια, τα προβλήματα των παιδιών, τα ναρκωτικά, η κατάθλιψη, η ραγδαία αύξηση των ψυχικών νοσημάτων, όλα αυτά πιστεύω ότι είναι αποτελέσματα της ανισόρροπης σχέσης στην οικογένεια και αρνητικής επιρροής στα παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο η ανθρωπότητα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό. Βλέπουμε μια ουσιαστική μεταβολή των κριτηρίων αρσενικού θηλυκού, αφού το αρσενικό μαλθακοποιείται κυρίαρχα, το θηλυκό έχει επαναστατήσει σε μια σκληρή πραγματικότητα και το παιδί που παράγεται από αυτή τη σχέση δεν έχει καμία επιθυμία να συνεχίσει να παίζει ρόλους που είναι σε σύγχυση, σε αντίφαση και σε σύγκρουση. Ο
Πολλά ξένα αλλά και ελληνικά περιοδικά έκαναν τον τελευταίο χρόνο αφιερώματα σε ένα νέο φαινόμενο. Οι γυναίκες, πολλές φορές στις γνώσεις τους, παντρεύονται γκέι. Ο λόγος είναι πως θεωρούν πως απευθυνόμενοι στην φιλική πλευρά των γκέι μπορούν να επικοινωνήσουν και να ζήσουν καλύτερα. Να ζητήσουν τη γνώμη τους, για παράδειγμα, για αυτά που ανάγονται σε αξίες ζωής, το νέο φόρεμα ή τη νέα τσάντα. Στα νυχτερινά κέντρα και τα μπαρ συναντάς όλο και πιο συχνά γυναικοπαρέες και αντροπαρέες. Μιλάμε για σχέση συγκρούσεων. Ο ανταγωνισμός έχει πάντα υγεία. Ανταγωνισμός σημαίνει θέλω να γίνω καλύτερος από σένα. Η σύγκρουση σημαίνει θέλω να τη γράψω από σένα, να σε νικήσω και να σε υποδουλώσω. Και επειδή πράγματι σήμερα τα δύο φύλλα ζουν αυτή την υπερβολική αμφισβήτηση, ουσιαστικά ζουν σε μια εχθρότητα που οι κοινωνικές ομάδες όλο και πιο πολύ προάγουν μεταξύ τους. Δηλαδή πιο απλά βλέπετε ομάδες των ανδρών και ομάδες των γυναικών. Έχουμε λοιπόν μια ομόφυλη συμμαχία, έχουμε μια κοινή λογική σε πάρα πολλά πράγματα των ίδιων χαρακτηριστικών που βάζει τον άνδρα και τη γυναίκα, αλλά δεν έχουμε καμία διάθεση ανταλλαγής μηνυμάτων και κυρίως σύμπλευσης. Παρότι στην εφηβεία, αν φωτογραφίζει κανείς τις συμπεριφορές των εφήβων, παρατηρούμε μια συντάφτιση των εφήβων, γιατί ακόμη το ονειρικό, το ρομαντικό και το αθώο κυριαρχεί μέσα όμως από την παρόρμηση, την αντίδραση και την αμφισβήτηση της ηλικίας τους. Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, αναπτύσσουν μια σκληρότητα. Γίνονται περισσότερο λογιστές μιας πραγματικής αντίληψης ότι ο καθένας από εμάς έχει ένα ισχυρό εγώ που πρέπει να το προβάλλει ή να το επιβάλλει στους άλλους. Δηλαδή θα βαφτίζεται πρόβλημα ότι η γυναίκα ξαφνικά ξύπνησε και θέλει το ρόλο μου. Μα δεν θέλει το ρόλο μου. Τα λεφτά μου θέλει. Θέλει για ίση εργασία να αμείβεται με ίδια χρήματα. Εγώ πρέπει να τη λέω νεογιάπησα και φοβερά ισχυρή ευνοχίστρια, επειδή απλώς ζητάει τα ίδια χρήματα και ζητάει τον ίδιο, την ίδια θέση σε μια πολύ ψηλή, σε πολύ ψηλά κλίμακια μιας εταιρείας. Βλέπετε πώς λοιπόν τα δευτερογενή παρελκόμενα, όπως λέω εγώ, προβλήματα μπερδεύονται και φαίνονται σαν ένα πρωτογενή. Δεν είναι πρωτογενή. Έχουν να κάνουν με την ανισότητά μας. Αν οι άνθρωποι επιτύχαναν την ισότητα, θα λυνόντουσαν ως διαμαγεία στα περισσότερα προβλήματά τους. Θα λυνόντουσαν προβλήματα βίας, χωρίς λόγο. Ας πούμε, όλοι κατηγορούν. Ας μην πλατιάσω κι άλλο. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. Η σύγχρονη αντιπαράθεση των δύο φύλων ίσως δεν είναι πια η δευτερογενής αντίθεση που ήταν κάποτε. Όλο ένα και περισσότερο μια pop κουλτούρα ελαφρότητας καλεί τη γυναίκα να ανταποκριθεί στα θέλω που τεχνητά δημιούργησε, αφήνοντας τη δεύτερη μοίρα την συνύπαρξη. Η υποχώρηση που δημιουργεί μια σχέση προβάλλεται ως κάτι κακό και κάτι ανελεύθερο. Ελευθερία κατά τα να είναι η εγωιστική αυτάρκεια. Ναι, λάθος όμως είναι. Εγώ νομίζω ότι είμαι ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα. Και το έλεγα και σήμερα στα παιδιά που έχω πάει στο Νίτρο επάνω, ότι ξέρετε, και εσείς με φτιάξατε λίγο έτσι, λίγο να είμαι όλα μόνη μου κτλ. Και τώρα που το βίωσα μετά από 20 χρόνια, είναι λάθος. Είναι λάθος. Και έχω, νομίζω, μέσα από την καρδιά μου είναι κατάθεση στα καινούρια κορίτσια να. Είναι λάθος. Δεν χρειάζεται. Μια γυναίκα χωρίς έναν άντρα δεν υπάρχει. Δεν σου είπα να επιλέξεις την ασφάλεια, να πας στο αντίθετο άκρο. Να υπάρχει μια σύμπλευση, μια συντροφικότητα. Να κρατάς τα κεκτημένα σου και αυτό στα δικά του. Αλλά όχι όλα εμείς. Είπε λοιπόν κάποιος, μην περπατάς μπροστά μου, γιατί μπορεί να μην μπορώ να σε ακολουθήσω. Μην περπατάς πίσω μου, γιατί μπορεί να σε χάσω. Μην περπατάς από πάνω μου, γιατί μπορεί να με πατήσεις. Και μην περπατάς από κάτω μου, γιατί μπορεί να σε λιώσω. Περπάτα δίπλα μου, γιατί είμαστε ίσοι. Σημασία λοιπόν έχει ούτε αν είμαι από πάνω, αν είμαι από κάτω, αν είμαι μπροστά ή αν είμαι πίσω. Σημασία έχει, είμαι μέσα σε μια σχέση. Ανήκω, έχω αυτή την αίσθηση ότι ανήκω κάπου. Μέσα από αυτή τη σχέση έχω ένα όφελος συναισθηματικό. Δεν είμαι πια μόνος μου ή αγαπώ έναν άνθρωπο. Θέλω να είμαι μαζί του. Έχω κάνει αυτή την επιλογή. Εφόσον είναι επιλογή μου, την ώρα που παραχωρώ κάτι από την αυτονομία μου, από το χρόνο μου, ενδεχομένως από την κούρασή μου, δηλαδή με κουρασμένη και ενδεχομένως να κάνω και κάτι παραπάνω για τη σχέση μου, για το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Εκείνη την ώρα δεν είναι ότι υποχωρώ, νικαίμαι. Απλά εκείνη την ώρα δίνω στην επιλογή που έχω κάνει και είναι η σχέση μου. Η γυναίκα είναι και πάλι το θύμα της αδικίας. Αυτή που πρέπει να εφαρμόσει το πρότυπο για να είναι αποδεκτή και γενικώς αρεστή, ακόμη και αν αυτό την κάνει να απορρίπτεται από το άλλο φύλο.
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος των γυναικών είναι ότι δεν ηρεμούν για λίγο. Δηλαδή δεν αποδέχονται ότι μερικά πράγματα είναι έτσι, ότι έχουν μια φύση συγκεκριμένη, ότι αν θέλουν να κάνουν κάτι, φυσικά και μπορούν να το κάνουν. Και... Αλλά δεν σημαίνει το ότι αν δεν είναι ακριβώς ίδιες με τους άντρες είναι κάτι κακό. Δεν θέλει κανείς να είναι ίδιοι, ίδια τα δύο φύλλα μεταξύ τους. Μπορούν όλοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχουν γυναίκες από την Αφροδίτη, ούτε άντρες από τον Άρη. Υπάρχουν άνθρωποι από τη γη που πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν πριν να αλωτριωθούν. Είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κάτι κακό. Κακό θα είναι αυτό το τύπο ανθρώπου να το δημιουργήσει μια βιομηχανία και όχι να τον επιβάλλει η φύση μας. Καλό σας βράδυ. Πρέπει να σου πούμε ότι μας έχεις εκπλήξει με το θέμα για το οποίο μας επέλεξες. Συνήθως μας φωνάζουν είτε για τη σάτιρα, για το χιούμορ, για πολιτικά θέματα, για την επικαιρότητα. Τώρα για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, για τη σχέση των αντρών γυναικών, το καταλάβαμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ παρακολουθείτε την παρακμή ενός άντρα, ο οποίος λίγο πιο πριν εκμυστηρεύτηκε σε εμάς ότι έχει παντρευτεί μια φορά και έχει χωρίσει. Μια άλλη φορά χώρισε χωρίς να παντρευτεί μετά από 10 χρόνια και το κάνει εκπομπή γιατί δεν τα βρίσκουν οι άντρες με τις γυναίκες. Δηλαδή, εντάξει, δεν. Εντάξει, μην το δίνεις έτσι.